Γεια σας, ονομάζομαι Αλβανού Άννα, είμαι ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια και είμαι συνεργάτης του Κέντρου Δεξιότητες Λόγου, Έκφρασης και Πράξης. Εδώ στην Αίγινα σήμερα θα σας μιλήσω για τη διαχείριση της αβεβαιότητας στην περίοδο που διανύουμε με την πανδημία του κορονοϊού. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση το κατάστημα Φωτογραφία και Τέχνη και ξεκινάω σε σχέση με το θέμα που θέλω να αναπτύξω. Την εποχή που διανύουμε έχει ξεσπάσει η πανδημία και αντιμετωπίζουμε όλοι πάρα πολύ μεγάλη αβεβαιότητα σε σχέση με το αύριο. Ανησυχούμε πολύ, δεν γνωρίζουμε τι θα συμβεί, ακούμε και διάφορα σενάρια. Είναι κάτι που δεν έχουμε αντιμετωπίσει ξανά. Τα παιδιά ανησυχούν για το τι θα συμβεί σε σχέση με τις ρουτίνες τους, τα σχολεία έκλεισαν. Οι γονείς ανησυχούν σε σχέση με τα οικονομικά, σε σχέση με τη δουλειά τους και γενικότερα αντιμετωπίζουμε το άγνωστο. Δεν ξέρουμε τι πρόκειται να συμβεί. Είναι απόλυτα φυσιολογικό να αισθανόμαστε αγχωμένοι σε αυτή τη δύσκολη περίοδο και να ακούμε τις ειδήσεις, να ακούμε τα νέα, να σκεφτόμαστε πώς θα γίνει, πώς θα το αντιμετωπίσουν οι αγαπημένοι μας, αν προσβληθούν από τον κορονοϊό ή και εμείς οι ίδιοι. Τι θα γίνει με τις σπουδές μας, με τις ρουτίνες μας, με τη δουλειά μας. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Το μέλλον είναι αβέβαιο και υπάρχει φόβος για το άγνωστο και όλα τα δύσκολα συναισθήματα που συνεπάγονται. Σε αντίθεση με τις περιόδους που όλα είναι προβλέψιμα και γνωρίζουμε ότι τίποτα κακό δεν θα συμβεί, αυτή την περίοδο ερχόμαστε, όπως είπα και πριν, αντιμέτωποι με την αβεβαιότητα. Παρόλο λοιπόν που κάποιοι άνθρωποι είναι πολύ πιο εξοικειωμένοι με την αβεβαιότητα, κάποιοι τη θεωρούν πολύ απειλητική και αυτό τους γεννά πολύ δύσκολα συναισθήματα. Στην προσπάθειά τους να το διαχειριστούν, αναπτύσσουν πολλές συμπεριφορές ελέγχου. Αυτό σημαίνει ότι είτε θα διαβάζουν τις ειδήσεις πολλές φορές μέσα στη μέρα, θα αναρωτιούνται συνεχώς τι θα γίνει με τον κορονοϊό, θα το συζητάνε συνέχεια, θα αναζητούν την επιβεβαίωση από τους άλλους και όταν πρόκειται για παιδιά, η επιβεβαίωση είναι ένας πολύ συνηθισμένος τρόπος για να ελέγξουν το άγχος τους για την αβεβαιότητα. Παρόλα αυτά, ο έλεγχος αυτός, αντί να μας ανακουφίσει μακροπρόθεσμα, μας βοηθάει μόνο για λίγο. Μας απαλλάσσει από το άγχος για πολύ λίγο και μετά είναι ένας φαύλος κύκλος που οδηγεί συνεχώς σε όλο και πιο δυσάρεστα συναισθήματα. Αυτό λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε για την αβεβαιότητα και για να το διαχειριστούμε καλύτερα είναι να επικεντρωθούμε στο τι μπορούμε να ελέγξουμε. Όταν οι συνθήκες γύρω μας είναι τόσο μετέωρες, αναρωτιόμαστε τι μπορούμε να ελέγξουμε όταν δεν ελέγχουμε τίποτα. Και ναι, τον κορονοϊό δεν μπορούμε να τον ελέγξουμε, όπως και τον καιρό, όπως και το τι θα συμβεί αύριο. Ωστόσο, μπορούμε να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε και πώς θα αντιδράσουμε απέναντι σε αυτό. Μπορούμε να επιλέξουμε να τηρούμε τα μέτρα της προσωπικής μας υγιεινής και για τη δική μας προστασία και για τον άλλον. Μπορούμε να επιλέξουμε την πηγή των ειδήσεων από όπου θα ενημερωνόμαστε. Μπορούμε να επιλέξουμε με ποιους ανθρώπους θα συσχετιζόμαστε. Πολύ σημαντικό τώρα για τα παιδιά είναι η τήρηση όσο το δυνατόν περισσότερο της ρουτίνας που είχαν και πριν. Παρ' όλα αυτά, το να κρατάμε κάποια πράγματα σταθερά στη ζωή μας μας δίνει μια αίσθηση ασφάλειας ακόμα και όταν όλα γύρω μας αλλάζουν. Είναι σημαντικό να φροντίζουμε τον εαυτό μας με το να μένουμε δραστηριοί ακόμα και όταν δεν έχουμε τις ίδιες ασχολίες που είχαμε και πριν την πανδημία. Είναι σημαντικό να τρεφόμαστε καλά, να μπορούμε να μιλάμε με φίλους και με αγαπημένους μας και να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας. Πολύ συχνά όταν ένα παιδάκι μας λέει τι νιώθει, αν μας πει ότι φοβάται ή ότι αγχώνεται, η ανάγκη μας είναι να το καθησυχάσουμε και να ακυρώσουμε το συναισθημά του. Οπότε πολύ συχνά λέμε μη φοβάσαι, μην αγχώνεσαι, δεν θα γίνει τίποτα. Έχει φανεί ότι είναι πολύ πιο βοηθητικό να δώσουμε χώρο στο συναισθημά του παιδιού, να καταλάβουμε ότι αγωνιά, να καταλάβουμε ότι και για εκείνο είναι κάτι πρωτόγνωρο όλο αυτό που συμβαίνει και να του πούμε ότι είναι φυσικό να φοβάται, όπως και εμείς φοβόμαστε για το τι θα γίνει αύριο από τη στιγμή που δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για να διαχειριστούμε την αβεβαιότητα είναι να αρχίσουμε να εξοικειωνόμαστε. Τι εννοώ?
πολλοί άνθρωποι ακολουθούμε τον ίδιο τρόπο που θα μας φέρει τα ίδια αποτελέσματα και τον τηρούμε ευλαβικά. Οπότε, και στη ζωή μας εκτός κορονοϊού ακολουθούμε μία ρουτίνα που ξέρουμε ότι θα έχει ένα πολύ συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Για να εξοικειωθούμε με την αβεβαιότητα, μπορούμε ακόμα και να κάνουμε πολύ απλά πράγματα με διαφορετικό τρόπο, όπως το να αλλάξουμε μια συνταγή που επί χρόνια ακολουθούμε κατά γράμμα, να γυρίσουμε από διαφορετικό δρόμο από τη δουλειά ή από τη βόλτα μας, να πούμε και στο παιδί μας ότι σήμερα θα κάνουμε κάτι όπως δεν το έχουμε ξανακάνει, για να δούμε ότι δεν θα συμβεί κάτι καταστροφικό και ότι ακόμα και αν συμβεί κάτι κακό, μάλλον με κάποιο τρόπο θα μπορέσουμε να το διαχειριστούμε. Ακόμα είναι πάρα πολύ σημαντικό να σκεφτούμε και να αναλογιστούμε κάποια άλλη στιγμή στο παρελθόν που ήρθαμε αντιμέτωποι με την αβεβαιότητα, όταν περιμέναμε μια δύσκολη διάγνωση, βαθμούς για το σχολείο, και είναι σημαντικό να δούμε τι κάναμε τότε και μας βοήθησε. Επίσης, είναι πάρα πολύ βοηθητικό το να αναζητήσουμε υποστήριξη αν νιώθουμε ότι όλο αυτό μας κατακλείζει και είναι πολύ πιεστικό για μας, και να δώσουμε αυτό το παράδειγμα και στα παιδιά μας. Και τέλος, το πιο σημαντικό είναι να μείνουμε μόνο στα δεδομένα μας, σε αυτά που γνωρίζουμε μέχρι τώρα ότι ισχύουν. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο, ακούμε διάφορα σενάρια. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι αυτά που είναι και πορευόμαστε με βάση το τώρα. Δεν βοηθάει το να καταστροφολογούμε, δεν βοηθάει το να σκεφτόμαστε το χειρότερο σενάριο, από τη στιγμή που είναι υποθετικό και μπορεί να μην έρθει ποτέ. Όπως είπε και μία διάσημη Αγγλίδα μυθιστοριογράφος, όταν τίποτα δεν είναι βέβαιο, τα πάντα είναι πιθανά. Οπότε ίσως θα ήταν βοηθητικό να αλλάξουμε και λίγο τις πεπιθήσεις που έχουμε σε σχέση με την αβεβαιότητα και να περάσουμε και το ίδιο μήνυμα στα παιδιά μας, μιας και είναι κάτι που θα αντιμετωπίζουμε σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας, ακόμα και όταν δεν θα είναι κάτι τόσο σημαντικό που θα συμβαίνει, όπως τώρα ο κορονοϊός. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση, καλή συνέχεια.